ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Πράσινα Σχολεία, ένα μέρος του οποίου ήταν ο σχολικός μαραθώνιος για την ανακύκλωση. Σε 4 διαφορετικά ρεύματα τοποθετήθηκαν κάδοι σε κάθε δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου και σε γυμνάσια εντός ΒΑΑ περιοχής. Παράλληλα, λειτουργήσε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου υπήρχε η δυνατότητα οι γονείς και τα παιδιά να ενημερώνονται επισκεπτόμενοι εκεί μέσα και μέσα από βίντεο αλλά και παιχνίδια να μοιηθούν στην ανακύκλωση. Είναι εκπληκτικό το αποτέλεσμα, καθώς στο Ηράκλειο οι μαθητές του Ηρακλείου ευαισθητοποιήθηκαν τόσο και ευαισθητοποίησαν και τους γονείς και τους δασκάλους τους, που η πόλη μας συγκαταλέγεται στις πρώτες πανελλαδικά σε αποτελέσματα μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι η προσπάθεια για ανακύκλωση, που πρέπει να είναι στην καθημερινότητά μας, που οδηγεί στην κυκλική οικονομία, είναι μια διαρκής προσπάθεια που πρέπει να γίνεται στην καθημερινότητά μας. Τα παιδιά για άλλη μια φορά μας έδειξαν το δρόμο. Το κάνουν κάθε φορά αυτό που τους δίνεται η ευκαιρία. Ας τα ακολουθήσουμε, ας συνεχίσουμε την προσπάθεια, άλλωστε δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Θα πρέπει όλοι να συνδράμουμε σε δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους γονείς και στους δασκάλους τους. Σήμερα θα βραβεύσουμε το σύνολο των σχολείων, όλα τα σχολεία που συμμετείχαν για την προσπάθειά τους, για τη συμμετοχή, αλλά θα βραβεύσουμε ειδικά και αυτά που διακρίθηκαν, είτε στο σύνολο της ποσότητας, είτε ως μαθητές ξεχωριστά που έπιασαν υψηλά επίπεδα ανακύκλωσης.